Τώρα για να ανοίξω το αγώνα. Άγιος Δημήτριος, αετός Ανογείων. Ένας αγώνας που κατά πάσα πιθανότητα θα κρίνει τη συμμετοχή των φιλοξενούμενων στα play-off για την άνοδο στην ανώτατη κατηγορία Α1 Ψηρακλείου. Ο Άγιος Δημήτριος ήδη έχει επιτύχει να συμμετάσχει. Ο κύριος Σαμιωτάκης είναι ο ρεύτης συνάντησης. Πάντοτε είχα πορεία να δω πώς φαίνεται. Ο κύριος Βασιλάκης, ο Αριστοτέλης είναι ο βοηθός. Από εδώ ο βοηθός. Τις κίτρινες φανέλες είναι οι παιδούχοι του Αγίου Δημητρίου. Με τις ριγέ. Μπορδού αντίστοιχα οι φιλοξενούμενοι των Αναγείων του Αετού. Πρώτη φάση στον αγώνα για τον Αετό. Πάμε κάποια!
ωραίο πλοζόν από τον κύριο Μποντίκαλη, τον προπονητή του ΑΕΤΟΥ. Πολύ κρύο στο Κρουσόνα. Ευτυχώς ιδανικός καιρός για ποδόσφαιρο. Δεν βρέχει. Μην το ματιάσουμε κιόλας. Συννεφιά. Τα ψιλορίτη στο κουρσανιώτικο λιβάδι. Την Καστοχιόνι. Ένα σουτ. Τεράστια φάση. Πρώτη στον αγώνα. Για τον Άγιο Δήμητριο ήρθε Σαρ Τρέιλορ, ο ποδοσφαιριστής εδώ. Δεν κατόρθωσε να σπρώξει την μπάλα. Σε ρευτή και ασίστα από τον πιτσιρικά δεξιά. Εδώ το παιδί. Τι γλίτωσε ο Μπαγκέρης. Φάση στο 7ο λεπτό. Corner. Το πρώτο στον αγώνα, το δεύτερο στον αγώνα ισχυωρητός ένα, το πρώτο για τον Άγιο Δημήτριο. Τώρα εκτελέστηκε το μακρύνο του ΑΕΤΟΥ. Σουτ, Μπαγκέρης, Παναγιώτης. Με τις υγροφίες απομάκρυνε. Μεγάλη φάση για τον Άγιο Δημήτριο που πιέζει. Που πιέζει γι' αυτό, γι' αυτό φωνές από τον κύριο Ποντίκαλη στους παίκτες να ανεβούνε. Κακό σημάδι αυτό για τον ΑΕΤΟ. Απέτυχε να σπρώξει την μπάλα στα αλήθεια ο ποδοσφαιριστής του Άγιου Δημητρίου. Ο Πίλαθος καλά το λέει, για γκόλα που να έχουμε φάει μέχρι εδώ, το ΑΕΤΟΥ. Ένα μάτς που
πρωτίστως ενδιαφέρει τον Αετό. Ο Άγιος Δημήτρης εξασφαλίσει την είσοδο στα play-off. Ο Αετός ενδιαφέρεται να κερδίσει σήμερα σε κάθε περίπτωση και να ιτηθεί φεστός. Ή να μην κερδίσει το ναό Καμινίων. Σε περίπτωση νίκης του Αετού σήμερα, ανεξαρτήτως τι θα γίνει στο φεστός Καμίνια, περνάει. Κύριε Σαμιωτάκης, ένας ποιοτικός ρεφ. Απόλυτα δίκιος. Σπαχής. Σπαχής στην προσπάθεια, η μπάλα κόρνερ. Μαθαίνω ότι η Πεστός προηγείται 2-0, οπότε ο Αετός πρέπει να κάνει το κουμάντο του αν θέλει να μην πάει στράφη μια χρονιά. Μια χρονιά περιπετειώδη με προβλήματα, με ζητήματα διάφορα, αλλαγές προπονητών. Φωνές από τον προπονητή του Αγίου Δημητρίου να φύγει μπάλα από την περιοχή. Ωστόσο, Καμίνια λοιπόν 2-0 μαθαίνουμε. Το μαθαίνουμε και εδώ, στον πάγκο του Αετού. Τρίτη και φαρμακερή. Τρίτη και φαρμακερή. Το γκολ από τον αρχηγό. Το 1-0 Άγιος Δημήτριος. Το είχαν προμηνύσει του Αγίου Δημητρίου. Σκόρερ, το γκολ ήρθε στο 14ο λεπτό του αγώνα. Σημείωσε ο Σωτήρχος. Σωτήρχος λοιπόν, το νούμερο 9, ο αρχηγός. Βάζει μπροστά τον Άγιο Δημήτριο, 1-0. Στο 14. Είναι δυνατόν. Μπροστά λοιπόν. Ο Άγιος Δημήτρης με τον γκολ του Σωτήρχου. Μπαγκέρης δεν το βάζει κάτω ο Παναγιώτης. Το προσπαθεί να ανεβάσει ψυχολογικά τους συμπαίκτες του από το σοκ, αν και δεν ήταν σοκ. Το είχε προαναγγείλει ο Άγιος Δημήτριος με την εικόνα του στα τελευταία 5 λεπτά.
Έχει σηκώσει ο Αριστοτέλης ο Βασιλέκης. Βοηθός. Βοηθός offside. Οι Αρρωγιανοί δεν έχουν δει ακόμα τη μεγάλη φάση που περιμένουν από τον Αετό. Σε ένα τόσο σημαντικό για τη φετινή πορεία του Αετού αγώνα. Στην εκτέλεση του φάουλ, λάουτ, είχε κόντρα τον ίδιο τερματοφύλακας του Αγίου Δημητρίου Μακαδάκης. Ανεβείτε κλειστά, ανεβείτε κλειστά, σκηνά, ανεβείτε κλειστά, Φώτη, Κώστα, ανεβείτε κλειστά, πάμε γκάγκα. Ο Βαγγέλη. Τόρος. Τόρος εδώ. Πολύ κοσμία εδώ. Παπαδάκης εύκολα. Τον Άκης έκανε φάουλ. Τον Άκης ξανά καλομύρης πάει εκεί. Τζάτζαρα εκεί ο Παπαντονάκης ανάγκασε το ποδοσφαιριστή του Αγίου Δημητρίου να κάνει το λάθος. Καλομύρης, Καλομύρης, Καλομύρης σε... άφησε τη φάση, σφίριξε την πρώτη, φάουλ σε βάρος του Καλομύρη, τη σωστή θέση δείχνει άψογος ο κύριος Σαμιωτέκης. Άφησε τη φάση. Στην κατάλληλη στιγμή πέδειξε το πρώτο φάουλ, αλλά πέρασε εκεί. Μπράβο,
Εξακολουθούμε να μην έχουμε δει μεγάλη φάση από τον Αετό και ας έχουν συμπληρώσει 22 λεπτά στο πρώτο μέρος. Είναι πίσω απέναντίας 0-1 η ομάδα των Αναγίων. Ο Άγιος Δημήτρος κάνει λίγα και όχι περιτά. Βάλε το γκολ που δημιουργεί προβλήματα και αγχώνει το Νάνο Αετό. Προσωπική μου αίσθηση είναι ότι κινείται χωρίς πλάνο επιθετικά ο Αετός, όπως τον βλέπω. Έλα τώρα, έλα τώρα για ένα γλάκι. Στη γωνιά του δίνει οδηγίες, στο τείχος. Να δούμε ο Αετός αν μπορεί να κάνει κάτι αποστημένο, γιατί στη ροή του αγώνα δεν έχει δημιουργήσει τίποτα. Βιτόρος, 3 στο τείχος. Ο κύριος Σαμιωτάκης τώρα σφυρίζει. Για να δούμε η μπάλα. Πέντε λεφτά στον αγώνα. Παπαδάκης, αργά. Η ομάδα του είναι μπροστά 1-0. Μπήκε η κάρτα. Για το φάουλ στον Γκονιό. Σκόβασε ο Γκονιός όμως. Δίνει και το χέρι στον αντίπαλο. Μια χαρά το παλικάρι. Στο 26, 1-1. Εξαιρετική παλιά προσπάθεια. Κάνει και το σχετικό απάντηση στο πρώτο γκολ του Αγίου Δημητρίου. Πρώτη φάση. Έγινε γκολ στο 26 για τον Αετό, τον Καλομύρη. Καλομύρης στην πρώτη φάση που δόθηκε στον Αετό έκανε γκολ. 1-1. Έγινε υπέροχη ασίστ, δεν πρόσεξα
από δεξιά από πιο ποδοσφαιριστή για να φτάσει μπάλα στο Καρομύρη εύκολα. Είναι δεινό σκόρερ. Πάει για πρώτο σκόρερ, αλλά αυτό όπως είπε δεν τον ενδιαφέρει. Διαφέρει ο Αετός να επιτύχει το στόχο που έχει βάλει από την αρχή της χρονιάς, συμμετοχή στα play-off και αν μπορέσει από εκεί να διεκδικήσει μια θέση στην ανώτερη τη τάξη κατηγορία του Μυρακλείου. Τα λένε ο Σπαχής με τον ποδοσφαιριστή του Αγίου Δημητρίου. Ήρεμο, όμορφο κλίμα μέσα έξω. Καλομύρης είναι κάτω. Καλομύρης. Θα πάει και σήμερα για το μεγάλο deal. Πήγε και ο κύριος Ποντίκαλης κοντά του. Μάλλον καλύτερα θα αισθάνεται τώρα. Μετά το αγχωτικό 1-0 του Αγίου Δημητρίου. Εδώ ο κύριος Ποντίκαλης από κάτω μας. Το 30 λεπτό είμαστε. Άι, τόσο σοφάρισε. 1-1. Προλαβαίνει ο Καλομύρης. Μιλάει στην μπάλα. Εδώ δεν μπορούμε να το δούμε. Ωραία. Πολύ κοντά στο 1-2 Αετός. Πολύ κοντά. Βατσινάς πήδηξε εκεί, έσπρωξε την μπάλα. Κοντά στον κόλο Αετός το... Το 1-2. Αντεπίδες όμως τώρα, παίζει την μπάλα και ο Άγιος Δημήτριος. Άργησε εκεί να αντιληφθεί ο συμπαίκτης την παλιά. Στα χέρια του Παναγιώτη Μπαγκέρη.
τα τερέν. Αντεπίθεση για τον Άγιο Δημήτριο, ένα σουτ. Άστο να σουτάρει! Καλομύρης, Καλομύρης, θέλει να το πάρει του μόνο στο παιχνίδι, έπεσε, δεν ζήτησε τίποτα, μιλστράει και το τερέν. Από εδώ κάτι. Σήκωσε σημαία ο κύριος Βασιλάκης, ο Αριστοτέλης, ο φιλόσοφος. Το 34 με λιγοστές φάσεις στον αγώνα. Σταμάτησε και ο Άγιος Δημήτρης να κάνει φάσεις. Ο Αετός, η πρώτη που του δόθηκε την έκανε. Έχασε και άλλη μια μετά από το Βατσινά. 3-4 φάσεις είναι όλο το παιχνίδι. Ξανά σας παίρνει και νεράκι ο Καλομύρης, ο Μπάγκο. Στο 4ο λεπτό σηκώθηκε το παιδί του Αγίου Δημητρίου. Παδάκης διώχνει. Έκλεψε ο έξυπνα. Καλομύρης. Αλλαγή. Μια αλλαγή για τον Άγιο Δημήτριο. Στο 37.
Μακεδονιός. Πάμε τώρα με μισελακάκι αγγελάτο. Πάμε. Περίμενε. Ορίστε πόσο απλά ο ποδοσφαιριστής που μπήκε μόλις. Μόνος του βάλε τον γκολ. Έτσι αποφάσισε, το βάλε, είπε και την κουβέντα που είπε. Ο Μιχελακάκης. Μιχελακάκης λοιπόν μπήκε μέσα. Μόλις μπήκε έβαλε τον γκολ. Για πλάκα επιτρέψουμε την έκφραση. Το 2-1. Μιχελακάκης το 2-1 λοιπόν. Το γκολ ήρθε στο 39. Είναι τώρα. Βάζει μπροστά τον Άγιο Δημήτριο 2-1. Ξανά στα δύσκολα ο Αϊτούς. Μιχελακάκης. Το δεύτερο γκολ. Από το πουθενά ξεκινήσε η φάση, την δημιούργησε και την τελείωσε ο Μιχελακάκης για τον Άγιο Δημήτριο. Ξανά σηκώθηκε η σημαία του κυρίου Βασιλάκη. Τον εμπιστευόμαστε, τον φέρελπη νεαρό ρεφ, βοηθό. Αριστοτέλης. Σπασίς, έχασε την μπάλα, εύκολα. Κάρτα προφανώς τον κύριο Ποντίκαλη, ο κύριος Σαμετάκης, για αυτό που είκος, ακούσατε. Και 150 γκολ να βάλει ο Χρήστος τον Χρήστο, μπορούν να βάλουν, αλλά να βάλει ένα μόνο. Και ο Αϊτός έχει ανάγκη από περισσότερα. Το 41, 4 λεπτά ακόμα στο πρώτο μέρος. Το σκορ δεν είναι επιθυμητό για τον Αετό. Ταύτα μέχρι τώρα στο 42 έχουμε δει δύο όλες και όλες φάσεις από τον Αετό. Μία είναι γκολ.
κανένα μπάλα. Χριστός. Ηρεμία. Ξυπνάτε ρε. Πάντο. Άμα είναι από εκεί μπάλα ήρεμα. Δεν το χωνεύει ο Καλομύρης. Τελικό παίζουμε. Τους λέει. Φάουλ. Το Βουλεμέγια. Το Βουλεμέγια. Σαράντα πέντε παρακάτω, είμαστε δευτερόλεπτα. Τι ψυχή θα βγάλει τώρα ο Γιαννών ο αγώνας σήμερα. Βλέπουμε την ομάδα. Είναι κατώτερη των προσδοκιών για ένα αγώνα κρίσιμο, τόσο κρίσιμο. Βάζουμε παίχτες! Χωρίς, χωρίς, με σώμα! Καλομύρης πήρε το κόρνερ. Καθυστερήσεις έχουμε μπει ήδη 30 δευτερόλεπτα. Είναι τελευταία ίσως φάση για τον Αετό να πάει στα αποδυτήρια. Με ένα ανακουφιστικό σκόρ όπως εξελίσσεται ο αγώνας. Τώρα είναι πίσω 2-1. Βιτόρος, μια καλή εκτέλεση. Εκεί πέσανε δυο. Ποιον, τι να δώσει ο κ. Σαμετάκης τώρα εκεί. Ξηλά πράγματα. Δεν θα αργήσει ο κ. Σαπετάκης να σφυρίξει τη λήξη, πράγματι. 1,5 λεπτό καθυστερήσεων. Το
σκορ 2-1. Σίγουρα δεν ενθουσιάζει τους Ομογενούς. Έναξε δεύτερο μέρος. Μπροστά ο Άγιος Δημήτριος στο πρώτο μέρος 2-1. Προηγήθηκε ένα μηδέν, σοφάρισε με το καλομύρι. Μιχαλακάκης. Πεκτούρα. Μόλις μπήκε έκανε το 2-1. Το έτσι θέλω. Τρέχει τώρα έτος να καλύψει τις αδυναμίες του πρώτου μέρους. Αν θέλει να συμμετάσχει στα play-off. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, φεστός ο Καμινίων. Ήταν 2-0 στο πρώτο μέρος, λίγο πριν το πρώτο νίκη του πρώτου μέρους. Αλλά ο έτος πρέπει να δει τα δικά του έργα. Ο Μπαγκέρης, Μασί, αλλά στο πρώτο μέρος δεν μπήκε τίποτα που φώναζε. Σε δύο φάσεις δυσκολεύτηκε ο Παπαδάκης, στο πρώτο μέρος να τον γκολ και άλλη μια. Σε μια φάση του Βατσινά. Πάντα θα περιμένω τον καλομύρι που φαίνεται. Είναι ο Γιάννη. Χρήστα, πάντα μέσα! Σακά μέσα! Προλαβαίνω πια το πάντα και πράξει!
Δεν βιάζεται ο Παπαδάκης. Γιατί να βιάζεται. Η ομάδα του έχει εξασφαλίσει την είσοδο στα play-off. Κάνε μια εξαιρετική χρονιά. Δεύτερη πρέπει να είναι στη βαθμολογία. Αν δεν κάνω λάθος. Περιμένεις από το διετή να σου δώσει και δεν το παίρνεις μόνος αυτό που δικαιούσαμε στον αγώνα, νομίζω τρέψτε μου το σχόλιο και αν δεν μου το επιτρέψετε εγώ θα το κάνω. Ο αιτός πρέπει να μας ασίδερα στο δεύτερο μέρος, θα έπρεπε. Είναι κάτω ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας είναι κάτω, γι' αυτό πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι. Σωστά. Κυλάει αντίστροφα ο χρόνος. 7 λεπτά στο δεύτερο, 52 του αγώνα. Ο Αετός είναι πίσω 2-1. Μπροστά ο Άγιος Δημήτριος. Ο Βαγγέλης να τους ακούγεται, ο Παναγιώτης τσάμπα τα λέει. Δεν τον ακούει άνθρωπος. Τους συμπαίκτες. Τρέχει ο Βατσινάς. Το 4ο λεπτό. Ακούτε τις φωνές ο προπονητής του Αγίου Δημητρίου. Το θέαμα στο δεύτερο μέρος, 10 λεπτά, έχουμε συμπληρώσει, 55 του αγώνα.
καλά για τον Αετό, κοντό σημαίνει στην περιοχή. Αν και θα προμηθεύονται αυτονόητο αυτό. Με γιόμες, με προορισμό το άγνωστο. Να γίνει, δεν ολοκληρώθηκε. Παχής. Κεφαλογέννη. Μια μαϊκή ξεγυρισμένη ποδιά έριξε ο Μιχελακάκης. Κάτσιστο το θέαμα, εξακολουθούμε να βλέπουμε, 14 λεπτά στο δεύτερο. Σήκωσε ένα ποδοσφαιριστή ο κ. Ποντίκαλης για να το ρίξει στον αγώνα, βλέπω ότι η μάδα χωλαίνει. Για τον Αγίου Δημήτριου, αλλαγή εσπεσμένα, το γωνιό θα βγάλει από την απέραντη μεριά. Ναι.
Τον Κονιό λοιπόν θα βγάλει. Μοντρικάκης. Μπαίνει. Είναι μια μεγάλη φάση ο Αϊτός. 16 λεπτά στο δεύτερο. 61 του αγώνα. Ο Άγιος Δημήτριος μπροστά 2-1. Εύκολα καθαρίζει ο αμυντικός του Αγίου Δημητρίου. Στο 4ο λεπτό. Κόρνερ. Για να δούμε την τύχη του Αϊτού στα στημένα. Αφού στη... μικροφορία χωλένει. Yeah.
πάθει την κάρτα, αδιαμαρτύρεται ο. Τα πέντε. Προσφεστής. Κολ περίμενε για τον Άγιο Δημήτριο. Ο Αϊτός θέλει τον κόλ, ο Άγιος Δημήτριος πιέζει. Ξανά εδώ. Μαγέψαν ο Γιάννους. Καλύτερα κοιμήσει, να την πω τη λέξη που αισθάνομαι. Φύγει στο στόμα. Δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο. Από τους φιλοξενούμενους κάτι πάνε να κάνει. Ε! Αγγελάτος! Αγγελάτος απ' έξω μείνε! Και φωνάς! Πατσιόν! Οι υπεδούχοι. Κεφαλιά. Παχταράς. Μπράβο. Αρχίζει λίγο να πιέζει ο χρόνος. Είμαστε στο 23 του Δευτέρου. 67 του αγώνα. Το κρύο δυνατό. Καλομύρης. Καλομύρης πήρε το φάουλ. Βλέπως παλεύει εκεί. Το 3-1. Το 3-1.
ένα γκολ, το ζήγησε, το έκανε και αυτό θέλει να το βάλει. Το κάρφωσε γι' αυτό. Το 3-1, μοιάζει για ταφόπλακα αυτό εδώ, το γκολ, Μισελακάκης. Μισελακάκης, προσωπική σφραίδα και στα δύο γκολ, το 3-1. Σέντραξε ένα ωραϊτός. Ήρθε το γκολ, το 3-1 από το Μισελακάκη. Ένα πανέμορφο γκολ από το Μισελακάκη. Να δούμε το σκηνικό, μπάχε κάνει πράγμα ο αετός. Μασούτ, βατσινά από κοντά στα σώματα. Βάζεται για αλλαγή ο Γιος Δημήτριος που είναι μπροστά 3-1. Στο 73, στο 73 είμαστε. Έχει αλλαγή.
75 λεπτό. Μάγκες Δημήτρης μπροστά. 3-1. Αντωνακάκης πήρε την κάρτα. Διαμαρτυρία. Είναι από τα χειρότερα παιχνίδια του ΑΕΤΟΥ που έχω δει φέτος, σε ένα τόσο σημαντικό και κρίσιμο παιχνίδι. Το δεύτερο βέβαια είναι, δεν βλέπετε ο ΑΕΤΟΥς καθόλου. Ο χρόνος στο 76, είμαστε 3-1 μπροστά ο Άγιος Δημήτριος. Δεν δείχνει να το πιστεύει ο Άιτος. Τον Κεφαλογιάννη μάλλον θα δούμε αλλαγή σε λίγο. Κεφαλογιάννης λοιπόν. Κεφαλογιάννης στη θέση του Βιτόρου. Το 77 η αλλαγή. Κεφαλογιάννης, θα δούμε λοιπόν τι μπορεί να κάνει ο Κεφαλογιάννης τώρα, να αλλάξει κάτι μπροστά. Βατσινάς. Κοντά στον γκολ ο ΑΕΤΟΣ, αλλά γκολ δεν μπήκε. Είδαμε μια φάση μετά από πολλή ώρα.
πιέζει ασφιχτικά ο χρόνος για τους φιλοξενούμενους. Λέγει ένα φάουλ. Στο 80, στο 81. Αλλαγές, αλλαγές για τον Άγιο Δημήτριο. Αργά. Έχει αυτό τη λογική του για τους γηπεδούχους που έχουν κάνει τη δουλειά τους. 3 γκολ, 3-1. Φυσικά και τους ενδιαφέρει τι χρειάζεται ο Νογιαννή. Την ομάδα, την αξιοπρεπειά τους κοιτάνε για αυτή. Το 82, ένα φάουλ για τον Αετό. Λεφτά στο δεύτερο. 7 λεφτά ακόμα. Το σκορ είναι 3-1. Πλησιάζουμε το 85.
6. Καλά μύρισα ψαλιδάκι εκεί. Στο 87. Όλα έχουν κρυθεί νομίζω. Στο 89, όσο καθυστερήσει να κρατήσει, δύσκολο να βάλει ο αυτός γκολ. Είναι πίσω 3-1. Σε μια κακή μέρα οι ποδοσφαιριστές του ΑΕΤΟΥ και σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για την πορεία, φετινή πορεία της ομάδας. Σίγουρα κατώτερος των προσδοκιών των φιλάθλων και εμένα. Και τα λέω όπως τα βλέπω. Μιχελακάκης μόνος του έφτανε να στερήσει την είσοδο στα play-off του ΑΕΤΟΥ. Συμπληρώσαμε τα 90. Συνεχίζει να κρατά ψηλά την μπάλα ο ποδοσφαιριστής του Αγίου Δημητρίου. Σωτήρχος είναι. Σκόρερ του 1-0. Έλα, έλα! Όχι, θα πάει να δώσει την μπάλα. Πάνω, 6-6. Thank you.
Σωτήρχος το 4-1. Μοιάζει φυσιολογικό αυτό που βλέπουμε. Σωτήρχος λοιπόν το 4-1. Του δίνει το χέρι ο Κύριος. Ο κύριος Καλομύρης δίνει το χέρι στον Σωτήρχο αναγνωρίζοντας το ότι σήμερα ο Αετός δεν δικαιούται να πάρει απολύτως τίποτα. Παράπονο για offside, δεν ξέρουμε την ουσία. Νομίζω ότι είχα κλείσει το zoom. Πολύ κρύο. Πλησιάζομαι τα 3 λεπτά καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο κύριος Σαμετάκης. Να σου φυλίξει τη λήξη. Να μας απαλλάξει όλους από το κρύο. Λήξη αγώνα, τελικό σκορ 4-1. Απολύτως δίκαιη για μένα η νίκη του Αγίου Δημητρίου. Ήξεραν τι ήθελαν στο αγωνιστικό χώρο και το πήραν. Μιχαλακάκης, καλύτερο στο αγώνα. Αυτά.
ό,τι ακούσατε, ακούσατε. Τα υπόλοιπα δεν ενδιαφέρουν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.